Αγωνία και σοκ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για τη 17χρονη μαθήτρια που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε νοσοκομείο της Ρώμης μετά την πτώση που είχε από το δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου, όπου έμενε μαζί με τους συμμαθητές της κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Το παιδί είναι σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι. Έχει γίνει μια επέμβαση στον εγκέφαλο χθες. Προφανώς οι γιατροί προσδοκούν του να περάσουν τα πρώτα 24 ώρα. Ο Δήμαρχος, που είναι σε συνεχή επαφή με τους γονείς της που πήγαν στη Ρώμη για να είναι στο πλευρό της κόρης τους, ενημερώθηκε ότι σήμερα υποβλήθηκε και σε δεύτερη επέμβαση. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες του ατυχήματος. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς η 17χρονη, που νωρίτερα είχε νιώσει αδιαθεσία, έπεσε από το μπαλκόνι μπροστά στα μάτια τουλάχιστον δύο συμμαθητριών της. Η κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι. Τα κορίτσια μέσα που ήταν τα υπόλοιπα, τα τρία, τι είδανε? Την είδανε να βγαίνει έξω και να πέφτει. Τα ιταλικά μέσα αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια του ατυχήματος. Από όλα τα παιδιά βγήκε το μήνυμα ότι δεν υπήρχε κατάσταση μέθης, δεν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι Ιταλικές αρχές πήραν καταθέσεις από όλα τα παιδιά για να εξακριβώσουν εάν κάποιος μπορεί να την έσπρωξε από το μπαλκόνι, κάτι όμως που δεν αποδείχθηκε. Forse era ubriaca, forse ha perso l'equilibrio ed è volata giù dal balcone della sua stanza. Una ragazza greca di 17 anni ora lotta tra la vita e la morte. Ricoverata in rianimazione al CTO di Roma, è stata già operata due volte. Ha un trauma cranico e un trauma contusivo al fegato. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι θετικό. Σήμερα οι συμμαθητές της κοπέλας, που τις επόμενες ημέρες θα βρίσκονται υπό ψυχολογική υποστήριξη, δεν πήγαν στο σχολείο, ενώ ξεκίνησε και η έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Άτυπη συλλογή στοιχείων προς το παρόν, για να δούμε τι έγινε τελικά.